καλωσορίσω στα εγγένεια της πρώτης έκθεσης για την καλοκαιρινή περίοδο του 2016 και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα πολύ σημαντικό όπως είχε διαπιστώσει από καλλιτέχνη. Είδαμε πρόσφατα έργο του μια πολύ όμορφη φωτογραφία στο φεστιβάλ που βοηθήσαμε και νομίζω ότι μέσω αυτής δόθηκε ευκαιρία να δούμε και άλλα έργα που διαπιστώνουμε ότι όντως έχουν πολλά να πούμε, χρησιμοποιώντας, όπως διαβάσαμε, και κάτι απλό, έτσι, απλά υλικά και μας προβληματίζουν. Ευχαριστώ πολύ τον κ. Κωνσταντινίδη. Πραγματικά, δηλαδή, είναι πολύ ωραία έκθεση. Περιμένουμε με γνωρίζει να μας πει περισσότερα πράγματα και ελπίζουμε να ευχαριστούμε τους εσάς που παρευρεθήκατε σήμερα, κύριο Μαρκούμε, για να μας πούνε κουβέντες και είναι ιδιαίτερη χαρά που ένας καλλιτέχνης βρίσκεται στο εκπαιδευτικό, σε αυτό ήθελα να πω. Και νομίζω ότι η τέχνη, η συνδυασμό με την εκπαίδευση, νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί, να το πω έτσι καλύτερα, για να μπορούμε να έχουμε τα παιδιά μέσα από τον πολιτισμό και μέσα στην ανάγνωση τέτοιων πραγμάτων. Καλλιεργούνται και νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που μαθαίνουν και θα πρέπει να μαθαίνουν στους χωρίς. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπήρχαν και παιδιά εδώ μέσα. Για να κάνουμε αυτό μια κουβέντα. Μπορούμε να το δούμε σε άλλο επίπεδο και έχουμε φτάσει με χαρά. Πιστεύω να ξανασυνεργαστούμε. Μην πω άλλο εγώ, να δώσω το λόγο. Ο καλλιτέχνης θα μιλήσει. Ο καλλιτέχνης θα μιλήσει. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά παρευρισκόμαστε απόψε στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου μας για τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής ενός αξιόλογου καλλιτέχνη και ενός αξιαγάπητου συναδέλφου του Κώστα Κωνσταντινίδη. Μια ακόμη αξιοσημείωτη δράση πολιτισμού που εμπλουτίζει το πολιτιστικό γίνεσθε του τόπου μας και αναδεικνύει την πολύπλευρη δυναμική που χαρακτηρίζει τις δεκάδες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κάθε χρόνο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο μας. Ο Κώστας, αθόρυβος, διακριτικός και με την ταπεινότητα του καλλιτέχνη που ξέρει να τιμά μια από τις πιο όμορφες και εκφραστικές τέχνες, τη ζωγραφική, μας κάνει απόψε κοινωνούς των εμπνευσμένων δημιουργιών του που αντανακλούν, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, την αίσθηση που αφήνει η παρουσία ενός ανθρώπου σε κάποιον που τον κοιτά με κλειστά τα μάτια. Πρόκειται δηλαδή για ένα βίωμα του ανθρώπου πολύ βαθύτερο και πρωτόγνωρο. Ο Κώστας προσπερνά το φαίνεστε, το επιφανειακό, το επιπόλαιο βλέμμα και μένει στον εσωτερικό άνθρωπο και σε όσα πηγάζουν από μέσα. Η καλλιτεχνική δημιουργία του Κώστα δεν είναι αποκοίημα νόησης, αλλά γέννημα βίωσης. Δεν είναι αποτέλεσμα λογικών κατασκευών και διασκεπτικών διαργασιών. Συνιστά ξεχύλισμα ψυχής που τελεί υπό τη δυναστική εξουσία μιας ιδιότυπης συγκινησιακής φόρτισης και πλεισμονής εσωτερικών εμπειριών που ζητούν τη διέξοδο της εξωτερήκευσης μέσω του καλλιτεχνήματος. Από την άποψη αυτή, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται περισσότερο ως δυναμικός δέχτης ανεξιχνίας των δυνάμεων που πρώτα γεννά τον ονειρικό κόσμο της φαντασίας και ύστερα τον διθασεύει υποβάλλοντάς τον στην μορφοποιούσα πειθαρχία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Όλα τα έργα του Κώστα εμπεριέχουν μια εσωτερικότητα που δημιουργεί μια ονειρική ατμόσφαιρα αλλά και μια ψυχική ενατένιση του ανθρώπου. Αποτυπώνει με πάθος την ανθρώπινη φύση και όσα μπορεί να κρύβει μέσα της. Ρίχνει άπλετο φως στον ψυχισμό των ανθρώπων. Δίνει τη χρωματική διάσταση των πραγμάτων με ένα εντελώς δικό του σχεδιαστικό τρόπο και προοπτική που αφήνει ανεξίτηλα τη σφραγίδα της. Μέσα από την αγάπη για την ίδια την ύλη της ζωγραφικής, οι ζωγραφισμένες μορφές γίνονται υπαρκτές σωματικές παρουσίες που αιωρούνται μεταξύ φυσικού και ζωγραφικού, θέτοντας έντονα ερωτήματα γύρω από τα ζητήματα του ορατού και του πνευματικού στην τέχνη. Ο Κώστας προβάλλει το εκρηκτικό του βίωμα στον έξω κόσμο και στο θεωρούμενο αντικείμενο με τόση ένταση, ώστε τελικά να το παραμορφώνει και να το κάνει ομοιοπαθητικό κάτωπτρο
όχι μόνο του δικού του ψυχισμού, αλλά και του ψυχισμού πολλών από εμάς ενδεχομένως. Σήμερα αισθανόμαστε ιδιαίτερα τυχεροί και ικανοποιημένοι που διαπιστώνουμε πως ο Κώστας συνεχίζει με επιτυχία να εξαντλεί το μεράκι του για τη γνώση του στην τέχνη που αγαπά τη ζωγραφική, με έργα που κάθε φορά ενεργοποιούν το ενδιαφέρον μας και πιστοποιούν τις υψηλές ικανότητες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν βλέπουν τη διδασκαλία μόνο σαν δουλειά κλεισμένη στους τοίχους του σχολείου, αλλά και σαν ευχαρίστηση και γενικότερη προσφορά στην τοπική κοινωνία. Αγαπητοί μου, δεν είμαστε απόψε όμως εδώ απλά συμμετέχοντας σε ένα αναμφίβολα σημαντικό εικαστικό γεγονός. Μοιραζόμαστε τη νίκη του φωτός ενάντια στα σκοτάδια του φόβου για αυτά που απλά αγνοούμε. Συγκροτούμε ένα μέτωπο λογικής ενάντια στις κοινωνικές κατασκευές που οδηγούν στους αποκλεισμούς και στις ανθρωποθυσίες. Κώστα, σε ευχαριστούμε θερμά και ανυπόκριτα για τη συμβολή σου στην καλλιέργεια τόσο στον χώρο του σχολείου όσο και στην ευρύτερη κοινωνία μιας έκφρασης πολιτισμού όπως είναι η ζωγραφική τέχνη που αγγίζει τις ανθρώπινες ψυχές και τις καλλιεργεί γόνια. Σου ευχόμαστε να έχεις πάντοτε τη δύναμη, την όρεξη και την έμπνευση να μας προσφέρεις τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία τους καρπούς της δημιουργικότητάς σου. Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια απλά και ταπεινά για τη δουλειά μου. Θυμήθηκα πριν λίγο, γιατί ήμουν προετοιμασμένος για την ομιλία μου σε τσεριούς. Θυμήθηκα δύο λόγια του Van Gogh που είχε πει ότι μέσα στις κρύες νύχτες του χειμώνα θα βρω μια σχολεία που θα με γορφήσει εντελώς. Κάπως έτσι έγινε και σε μένα. Όταν ζωγραφίζω δεν ξέρω από πριν τι θέλω να κάνω. Αφήνω τον εαυτό μου και το προσυνείδητο να βγει ελεύθερα, να εκφράσει αυτόματα και με βάση το κανόνα και τις γνώσεις με ζωγραφικής που κατέχουμε και γι' αυτό το τσάσο το βέβαιο πατέρα που μου έχει βοηθήσει γι' αυτό. Εκφράζω τον εαυτό μου να βγει ελεύθερα και να εκφράσει τις αγωνίες μου, τις σκέψεις μου, τις ανάγκες μου και όλες τις επιθυμίες μου. Γιώργο, με έχεις καλύψει πλήρως αυτά που είπες. Έχω γράψει ένα κείμενο που βοηθάει για να δείξει η λογική μου. Η δουλειά αυτή είναι μέσα σε διάστημα 5,5 ετών περίπου. Μπορώ να πω ότι ήμουν πολύ βαθιά στοχαστικός και αυτές οι απορίες και οι έννοιες ουσιαστικά που με προβληματίζαν και είχα ανάγκες βγήκαν καθαρά στο χαρτί. Και αυτό πιστεύω να εγκλάβατε όλοι σας με την ανατένισή τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζω να ανοίξετε και τους ορίζοντες στην ανατένιση της λέξης άνθρωπος και οντότητας. Είτε βερματικής είτε απλής. Αυτά τα λίγα. Να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο, την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού που είναι εδώ, τους ανθρώπους από το κέντρο, όλους τους συναδέλφους και μη, για την αποψινή τους παρουσία εδώ, το Δήμο που διέθεσε αμέσως τους εγκαταστάσεις εδώ για την έκθεση. Μέσα στην καρδιά μου. Μπορούμε να περιηγηθούμε.